Σύσκεψη στο Υπουργείο σας. Από το πρωί. Από το πρωί. Υπάρχει και τι αποφάσεις έχουν ληφθεί. Υπάρχει ναι. Εκεί ομάδα. Υπάρχει ομάδα η οποία συνεχώς ασχολείται με το θέμα τούτο. Είναι παρόντες από όλες τις υπηρεσίες που εμπλέκονται σε αυτή την επιχείρηση, έτσι ώστε να διεκπαιρεωθεί κατά τρόπον άκτιο και να μην έχουμε καμία απολύτως απολία. Δηλαδή είμαστε έτοιμοι, κύριε Χάση, καταρχήν η μετάβασή τους από το ένα πλοίο στο άλλο θα γίνει καθαρά με ενέργειες της εταιρείας, με ενέργειες του καπετάνιου και των υπολείπων του Σάλαμης Φιλοξενία, σωστά? Ναι, ναι, από την άλλη όμως παρακολουθούν λιγότερα από πάνω, συντονίζουν, βοηθούν. Εντάξει, είναι δύσκολη επιχείρηση, ιδιαίτερα μέσα σε ένα κλίμα θαλασσοταραχής. Αλλά με πολύ προσοχή πιστεύω ότι θα μπορέσει να διεκπαιρεωθεί. Άρα δηλαδή μία δύσκολη επιχείρηση και στόχος τώρα είναι κανείς να μην πάθει οτιδήποτε και όλοι οι μετανάστες να μπουν στο κρουαζιερόπλιο. Να μπουν στο κρουαζιερόπλιο, να έρθουν Κύπρο, από εκεί να περάσουν από ιατρική εξέταση και ακολούθως να καταλήξουν σε στρατόπεδο, όπου εκεί θα τους φιλοξενήσουμε για όσο χρειάζεται. Σε στρατόπεδο στην Κοκκινοτρεμιθιά, κύριε Υπουργέ. Ναι, υπάρχει εκεί ένα στρατόπεδο, το στρατόπεδο Μπουρνάρα, το οποίο έχει όλη την υποδομή, παρακολουθείται από την πολιτική άμυνα, έτσι ώστε να έχουμε τα λιγότερα προβλήματα, που δεν αντιλαμβάνουμε στιγμή μέσα σε ελάχιστο χρόνο που θα γίνουν αυτά, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να τύχουν μια καλή διαδίωση στα πλαίσια της φιλοξενίας που θα έχουν. Άρα, περιμένουμε να ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος της επιχείρησης και αμέσως μετά από το λιμάνι Λεμεσού θα γίνουν οι ιατρικές αναλύσεις και θα υπάρχουν εκεί άνθρωποι της πολιτικής άμυνας και του Υπουργείου Εσωτερικών για να παραλάβουν αυτούς τους ανθρώπους και να τους μεταφέρουν στην Κοκκινοτρεμιθιά. Και του Υπουργείου Υγείας και της Αστυνομίας είναι πολύ μεγάλη επιχείρηση. Πολύ μεγάλη επιχείρηση. Συντονισμός, παρακολούθηση από το Υπουργείο των Εσωτερικών είναι ο Γενικός Διευθυντής, ο κ. Νικολαίδης. Εγώ γνωστόν από εσά, είναι εκτός Κύπρου. Ναι, ναι, το γνωρίζουμε, ναι. Αλλά είστε ενήμερος. Είμαστε σε απόλυτο μάλιστα. Συντονισμό. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Χάσικε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Αυτά και από τον Υπουργό Εσωτερικών.